Να σας θυμίσω ότι στην Ελλάδα οι δαπάνοι φαρμάκου είναι γύρω στα 2 δισεκατομμύρια και θεωρούμε ότι τα εμβόλια μας κόστησαν το 1 τέταρτο, 1,25%. Δεν είναι δυνατόν μία νόσος με 0,2% θνητότητα να τρώει πιο πολλά λεφτά από ότι ο καρκίνος με 90% θνητότητα. Δηλαδή, λίγο μυαλό δεν έχουμε. Αυτοί που πεθαίνουν από καρκίνο δεν είναι αρκετά πεθαμένοι, ενώ αυτοί που πεθαίνουν από κορονοϊό είναι οι απόλυτα δυστυχείς. Το θέμα μας λοιπόν είναι ότι εδώ ανατρέπονται βασικά στοιχεία που γνωρίζουμε και ανθρώπινα και ιατρικά και επιστημονικά. Και γι' αυτό το λόγο ο κόσμος δεν θα πρέπει να βλέπει μόνο το πόσοι πεθαίνουν, θα πρέπει να βλέπει το πόσοι δεν πεθαίνουν από τον κορονοϊό. Είναι, βλέπουμε λάθος εικόνα. Άμα κοιτάμε μονίμως, αυτοκτόνησε πέρυσι, ξέρω εγώ, κάποιος στην Ελλάδα, άμα δείχνουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ τη μία αυτοκτονία, θα νομίζει ο κόσμος ότι όλοι έχουν αυτοκτονήσει πια. Δεν γίνεται έτσι η δουλειά. Θα πρέπει να δούμε πόσοι σώθηκαν. Να λέμε, αντί να λέμε αυτοκτόνησε ένας, να λέμε 10,5 εκατομμύρια. Έχετε ανοίξει πολλά θέματα, κύριε Κούβελα. Θέλω να δούμε, το βίντεο. Όχι, θέλω να το δούμε το βίντεο με τη Pfizer. Μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Το καταλαβαίνω. Γενικά είμαι ήρεμος, αλλά πόσο ήρεμος να μένεις πια σε αυτό το πράγμα.